ξεκινάμε. Θα κάνουμε μια προσευχή πρώτα να ξεκινήσουμε με εκ Θεού λεάτε. Πάτερ ημών ο έμφυς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε άλλη μια συνάντησή μας και μάλιστα το θέμα που επιλέξαμε, αν και το είχαμε αποφασίσει αρκετά πριν, είναι πλέον πιο επίκαιρο ακόμη, γιατί πριν από 2 περίπου εβδομάδες η Παγκόσμια Τράπεζα έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία βασίστηκε σε έκθεση 2 ανθρώπων. Σε αυτή την ανακοίνωση λίγο πολύ έλεγε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθοδοξία αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη των λαών της Ανατολής. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πλέον στόχος των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας ανοιχτά. Πρώτα την χτυπούσαν κρυφά, τώρα είναι ανοιχτά στόχος και θα σας θυμίσω τη συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg πριν από λίγα χρόνια που έγινε στις Άλπεις της Αυστρίας και μετήχαν κάποιοι από εδώ. Υπήρχε μια διαρροή από εκεί, από τα μέλη και αφορούσε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα είχαμε αποκαλύψει και τα είχαμε καταγράψει τότε τον στυλ Ορθοδοξίας, αλλά επιβεβαιώθηκαν μετά από λίγους μήνες. Άρα η πηγή που ήταν έλεγε πραγματικά πράγματα τα οποία σχεδιάζουν να κάνουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου η θρησκεία είναι η Ορθοδοξία μας. Εκεί λοιπόν στην Αυστρία αποφάσισαν το πώς θα ελέγξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία και πώς θα κατευθύνουν τους πιστούς. Μάλιστα είπαν ότι για την Ελλάδα συγκεκριμένα και τα γράψαμε και πρόσφατα, τα είχα πει τότε στο Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Πειραιός, μου λέει αυτά δεν γίνονται, αλλά τα είδε μετά από 2-3 χρόνια. Είχαν πει λοιπόν ότι θα καταργήσουν όλα τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα και θα αφήσουν μόνο μία φωνή, αρχικά για να μην δυσαρεστηθεί και αντιδράσει ο κόσμος, τη φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και όλοι οι άλλοι, όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα, τα τοπικά, θα σταματούσαν ή θα εξέπεπαν τις εκπομπές της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό το είδατε ότι το προσπάθησαν πέρυσι όταν κινήθηκε η διαδικασία να κλείσει η Πειραϊκή Εκκλησία μαζί με τα άλλα ραδιόφωνα και να μην ανοιχτεί μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος. Υπήρχε τότε μια κινητοποίηση από τον κόσμο, φαίνεται θορυβήθηκαν και τραβήθηκαν γιατί αυτό κάνουν. Βέβαια δεν φεύγουν από το στόχο τους, απλώς ρίχνουν το πρώτο βόλι που λένε για να δουν τις αντιδράσεις. Και αφού μαζέψουν τις αντιδράσεις, μετά σιγά σιγά το αφήνουν και το επαναλαμβάνουν. Είχαν πει κι άλλα λοιπόν, αλλά εγώ δεν θα σας τα πω όλα, γιατί θα φανεί ότι προβάλλουν και την εφημερίδα λίγο και δεν θέλουν να το φανεί έτσι. Είχε πει, για παράδειγμα, ότι θα ιδρυθούν διάφορα εκκλησιαστικά, θα εκδοθούν διάφορα εκκλησιαστικά έτυπα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στη Σερβία, οικουμενιστικού χαρακτήρα, που θα προβάλλουν τον οικουμενισμό, δηλαδή την πανθρησκεία, γιατί ο οικουμενισμός είναι ένα παρακλάδι της νέας τάξης πραγμάτων. Θα προβάλλουν λοιπόν τον οικουμενισμό όχι μόνο στην Ελλάδα, είπα και σε άλλες ορθόδοξες χώρες, ήδη έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία και υπάρχουν έντυπα οικουμενιστικά και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και στην Ουκρανία, που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είναι στο υπογάστριο της Ρωσίας, αλλά και στη Σερβία. Βέβαια, αυτοί κάνουν τα σχέδιά τους, ο Θεός έχει άλλα σχέδια και πάντοτε τα νερή τους αφήνει, εκδηλώνεται και στο τέλος τραβάει το χαλί και εξαφανίζονται. Είναι όπως τα καλικατζαράκια και τη ιστορία που ακούγαμε με τη γιαγιά, ότι κόβουν το δέντρο της ζωής και όταν γεννηθεί ο Χριστός ξαναπάνε εκεί που ήταν. Πιστεύω ότι
Θα δούμε πολλά στους άμεσους, στους προσεχείς μήνες, πολλά που δεν θα έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Και ήδη τα γεγονότα, αν κάποιος έμπειρος θα παρατηρήσει, ειδήσεις δηλαδή από το εξωτερικό και γεγονότα που έρχονται, θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει μια βιασύνη εκ μέρους τους να προχωρήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν όλους τους λαούς και όχι μόνο τους Έλληνες. Εδώ για την Ελλάδα ετοιμάζουν πολλά, αλλά θα σας πω κάτι, ένα παρήγορο το οποίο άκουσα πριν από μία εβδομάδα που βρισκόμουν στη Δράμα σε μια ομιλία. Εκεί συνάντησα την κυρία Φωτεινή, μια πνευματική κόρη του Οσίου Νεοφύτου του Σκαρκαλά, με μια φωνή που μοιάζει με αυτή της Βέμπο. Αυτή λοιπόν είχε δύο φορές είχε δει τον Όσιο Νεόφυτο του Σκαρκαλά, παρουσιάστηκε μπροστά της. Την πρώτη φορά της τραγούδησε ένα ωραίο ποίημα, το οποίο μιλούσε για την επιστροφή των Ελλήνων στη Βασιλεύουσα. Και μάλιστα μέσα στους στίχους, οι οποίοι ήταν 15-20 στίχοι, και τους κατέγραφε, και τη ρώτησα εγώ γιατί, και πώς τους κατέγραψες. Μου λέει, είναι όπως στην τηλεόραση που παρουσιάζονται από κάτω οι υπότιτλοι. Τραγουδούσε, λέει, ο Όσιος Νεόφυτος, ο οποίος ήταν και ψάλτης, ήταν εξαιρετικός ψάλτης πριν γίνει ιερέας, και εγώ έβλεπα από κάτω τους τίτλους και σιγά σιγά τους έγραφα. Και έγραψε ένα ποίημα καταπληκτικό που λέει ότι η Ρωμανία θα αναστησταθεί και η Βασιλεύουσα θα επανέλθει στα χέρια των Ελλήνων. Αυτό πριν από ένα χρόνο. Τώρα που ήμουν στη Δράμα, μου τραγούδησε ένα άλλο ποίημα, ήταν δεύτερη εμφάνιση του Οσίου μέσα στα χρόνια από την κοίμησή του και μετά, δηλαδή από το 2000, και το έβαλε ένα τίτλο, «Τα μαντήλια της Παναγίας». Να μην σας τα απολυλογώ, επειδή είπε για την Ελλάδα ο Ηλίας προηγουμένως, έλεγε, μιλούσε για την Ελλάδα και την αγάπη της Παναγίας μας για την χώρα μας. Είπε λοιπόν ότι έστειλε η Παναγία τον Άγιο Γεώργιο, δεν είναι τυχαίο. Το πρόσωπο που έστειλε ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι τυχαίος, γιατί συνδέεται το όνομά του με την ανασύσταση, με την δημιουργία της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, που κακώς το έχουμε μάθει να το λέμε Βυζάντιο. Έστειλε λοιπόν τον Άγιο Γεώργιο στην Ελλάδα να βρει, λέει, μεταξύ των πιστών μαντήλια δακρυσμένα. Ήρθε ο Άγιος Γεώργιος, έψαξε στους πιστούς όλους τους Ορθοδόξους στην Ελλάδα, αλλά δεν βρήκε κανένα μαντήλι δακρυσμένο. Και ανέβηκε πάλι στην Παναγία και τους είπε ότι δεν υπάρχει δακρυσμένο μαντήλι. Η Παναγία όμως δεν το έβαλε κάτω, πήγε στον Υιό της, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και του είπε ότι να βοηθήσει στην Ελλάδα και να βοηθήσει τους Έλληνες. Εκείνος της γύρισε, λέει, την πλάτη, λέει το τραγούδι. Η Παναγία όμως ξαναέστειλε τον Άγιο Γεώργιο και αυτή τη φορά τον έστειλε στους φτωχούς και τους κατετρεγμένους. Και ήρθε πάλι στη χώρα μας ο Άγιος Γεώργιος και μεταξύ των φτωχών και των κατετρεγμένων βρήκε ένα μαντήλι και με χαρά το ανέβασε στην Παναγία μας, η οποία και εκείνη το πήγε με τη σειρά της στον Υιό της, στον μονογενή Υιό του Θεού, και τον Κύριό μας, και του το έδωσε. Και ο Κύριος τότε είπε ότι, εντάξει μητέρα, θα δώσω παράταση μετανοίας στους Έλληνες. Αυτό ήταν το τραγούδι, σας είπα περιληπτικά με τους στίχους, που το έμαθα πριν από μια εβδομάδα. Κατηγορούν λοιπόν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι η Ορθοδοξία αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη των λαών. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ένας εν Χριστώ αδελφός και φίλος, εκλεκτός φίλος, καρδιακός φίλος, ο Ηλίας ο Καλλιώρας, ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι συνέπεσε πάλι το βιβλίο με όλη αυτή την ιστορία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το οποίο επιγράφεται, κυκλοφορείται Ρωμιοσύνη, και ουσιαστικά κατ' εμέ αποτελεί μια απάντηση αποστομωτική σε όλη αυτή την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που μιλάει ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη από το Βυζάντιο, δεν υπάρχει ανάπτυξη όταν βασιλεύει η Ορθόδοξη πίστη. Και όπως θα μας τα πει και ο ίδιος το θέμα, που ταυτόχρονα θα είναι και η παρουσίαση του βιβλίου ουσιαστικά,
είναι μια, νομίζω θα είναι ο πλέον κατάλληλος να μιλήσει για το βιβλίο αυτό και να μας αναλύσει, γιατί ουσιαστικά απαντάει στην Παγκόσμια Τράπεζα και γι' αυτό είναι επίκαιρη η συζήτηση, γιατί ξεκινάει από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια, και όχι μόνο τα θεμέλια, θα πω ότι αυτό που μου είπε προσφάτως ένας γέροντας ασκητής από τον Παγκαίο Όρος, είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όργωσε το χωράφι, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έριξε το σπόρο, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Απόστολοι και οι Άγιοι που μαρτύρησαν τους τρεις πρώτους αιώνους με το αίμα τους πότισαν αυτό το χωράφι και ο Άγιος Κωνσταντίνος ξεκίνησε το θερισμό. Συνδέεται λοιπόν ο ελληνισμός, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι το όργανο για να διαδοθεί η χριστιανική πίστη σε όλο τον κόσμο και στην ελληνική γλώσσα γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και στην ελληνική γλώσσα μέχρι σήμερα δοξάζεται το όνομα του Θεού, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία ουσιαστικά μιλάει με την ελληνική γλώσσα στη χώρα μας και μιλάνε και βέβαια και στις άλλες, οι οποίες είναι οι άλλες χώρες, Σερβία, Ρουμανία, αποτελούσαν ένα κομμάτι της αυτοκρατορίας της Ρουμανίας. Και γι' αυτό η Ρουμανία κράτησε το όνομα της αυτοκρατορίας μας σήμερα. Δεν λεγόταν έτσι, λεγόταν Μολδοβλαχία εκεί πάνω. Αλλά πήρε το όνομα της αυτοκρατορίας έτσι για να θυμόμαστε ότι κάποτε υπήρχε αυτή η αυτοκρατορία. Θα σας πει και για το ρόλο των Γερμανών, το οποίο είναι επίκαιρο, πως οι Γερμανοί είναι, κατ' εμέ η προσωπική μου άποψη, ο πιο τεμπέλικος λαός που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Είναι όχι μόνο τεμπέλιδες, αλλά είναι και οι πιο άριστοι λίσταρχοι. Ξέρουν να ληστεύουν τους σκόπους και τους μόχους των λαών και μάλιστα για να μην έχουν επιπτώσεις εξαφανίζουν μετά εθνότητες και λαούς, έτσι ώστε να μην αξιώσουν ποτέ να πάρουν πίσω τα κλοπημαία. Αυτό κάνουν και τώρα στην Ελλάδα, το έχουν κάνει και παλιότερα και στη Μικρά Ασία, αλλά και πιο παλιά με τις σταυροφορίες κατέστρεψαν την αυτοκρατορία της Ρουμανίας, τη Βυζαντινή μας, όπως έχουμε μάθει κακώς να τη λέμε, Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο και πάλι θα σας ευχαριστήσω που ήρθατε και θα δώσω το λόγο αμέσως στον συγγραφέα, στον καθηγητή και στον προπαντός τον καλό φίλο τον Ηλία να πει τα υπόλοιπα και να μας μιλήσει για το θέμα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ευχαριστώ ιδιαίτερως εσάς που ήρθατε και μας θυμάστε. Συνήθως στο χαρτάκι μου ορισμένα πράγματα που μέχρι τώρα μου ήρθαν και θέλω αμέσως να τα κάνω κοινωνούς και σε εσάς. Κάποιος με ρώτησε, καλά πώς ξεκίνησε αυτό το βιβλίο, πώς μου λέει η ίδια, τι έγινε. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό ξεκίνησε ως εξής. Η ρίζα του είναι στο Άγιο Όρος. Εγώ ως πολιτικός που ήμουν παλιά, έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά και θαύμαζα τους πλούσιους και όλους αυτούς. Όταν πήγα στο Άγιο Όρος, άρχισα να λυπάμαι τους πλούσιους και να θαυμάζω τους φτωχούς, αλλά είναι κυρίως πλούσιους. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη στροφή του Αγίου Όρους που συμβαίνει το έτος 2015, έρχεται λοιπόν και η συγκυρία να μάθω για τη λέξη ρωμιοσύνη σε βάθος ορισμένα πράγματα τα οποία κατέληξαν να γίνουν ένα βιβλίο. Βέβαια πρέπει και το λέω ευθέως, το βιβλίο δεν το έγραψα μόνος μου, μπορεί να έγραψα το 1%, το 99% το έγραψε κάποιος άλλος που είναι πάνω ψηλά, για να μην υπερηφανεύουμε και κάτω από το 1% είναι, διότι γινόταν συνεχή θαύματα. Θα σας πω μόνο το πρώτο. Έρχεται λοιπόν, έτσι ξεκινά και το βιβλίο, έρχεται κάποιος φίλος μου, μου φέρνει από τον πατέρα Χαρίτων από το Άγιο Όρος ένα βιβλίο του πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και με τίτλο Ρωμιοσύνη και μου λέει αυτό το βιβλίο, μου είπε ο πατέρας Χαρίτων ότι είναι η Αγία Γραφή των Ελλήνων. Βαριά κουβέντα είναι αυτή, ένα σοβαρός σπουδασμένος ο πατέρας Χαρίτων. Το πήρα το βιβλίο, το διάβασα. Και στη δεύτερη, τρίτη φορά το χάλασα το βιβλίο, γιατί όταν διαβάζω το μουτζουρώνω. Δεν μπορεί κανείς άλλος να διαβάσει δικά μου βιβλία. Και είπα στην τελευταία
Όταν άρχισα να μου το δώσω το βιβλίο, είπα: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μου οικονομήσει ένα βιβλίο όταν θα ξανάρθω στο Άγιο Όρος, να το επιστρέψω στον πατέρα Χαρίτωνα, γιατί μου είπε ο φίλος μου: Μην το καταστρέψει, γνωρίζοντας το πάθος μου να το μουτζουρώνω. Το κατέστρεψα το βιβλίο διαβάζοντας το τρίτη φορά. Ρουμιοσύνη, λοιπόν, Ρωμανία, Ρούμελι, ο τίτλος του βιβλίου, 2001, πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, καθηγητής, πρωτοπρεσβύτερος κλπ. Ένας λαμπρός Έλληνας. Και όταν ξαναπήγα στο Άγιο Όρος την πρώτη φορά και πήγα στο πρώτο κελίον στον πατέρα Δαμασκηνό, είχε μια αίθουσα, την ώρα που πήγα να φύγω, μου λέει: Πού πας? Ευλογείται, λέω, γέροντα. Πάει στη βιβλιοθήκη, ενώ είναι μια αίθουσα, όσο είναι αυτή ακριβώς η αίθουσα, γεμάτη βιβλία στους τοίχους, με ράφια, και πάει και παίρνει λοιπόν το βιβλίο Ρωμιοσύνη του πατέρα Ρωμανίδη και μου το δίνει. Καθαρό, πεντακάθαρο. Και κεδαζόμαστε εγώ μαζί με τον Αλέξανδρο ότι αυτό δεν εξηγείται. Μία στις 4.000 βιβλία που ήταν παραπάνω να μου δώσει αυτό το βιβλίο. Το θεώρησε λοιπόν σημάδι και έκτοτε γίναν πάνω από 15 τέτοια θαύματα. Ως εκ τούτου δεν το έγραψα εγώ. Το εγώ του προσδιορισμού, όχι του εγωισμού, ξεχωρέστε με. Το έγραψε κάποιος άλλος που είναι πάνω και βλέπει. Σε ποιους απευθύνεται? Ο πρώτος που έμαθα είναι εγώ, στον ίδιο του τον εαυτό με δίδαξα. Γιατί δεν τα ήξερα αυτά. Μπορεί να είχα πολλές σπουδές, διαπρεπείς σπουδές, αλλά δεν το ήξερα το αντικείμενο. Ούτε μας το είπαν στο Λύκειο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε και πουθενά άλλο. Με αποτέλεσμα, όσο διάβασα το βιβλίο και άρχισα μετά να διαβάζω διάφορα βιβλία, βρήκα κάπου καμία 30-40 βιβλία, όπως τον πατέρα Γεωργίου Μεταλληνού και άλλα πρόσωπα τα οποία είναι, τα έχω πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου, στην πνευματική μου εκτίμηση. Βρήκα λοιπόν μια σειρά από βιβλία τα οποία έμεινα άναυδος ότι πόσο, ενώ έχω τόσο καλές σπουδές, δεν ήξερα τίποτα. Και μου γυρίσαν την πυραμίδα ανάποδα, πού, σε ένα θέμα το οποίο αφορά ποιους, τους γονείς μας. Λέω, ένα λεπτό, τι γίνεται εδώ στην ιστορία του τόπου αυτού? Τι μας μάθαν, λέω, στο σχολείο? Μας λέγανε ότι από εδώ ξεκινάμε και έχουμε κάθος των Δωριαίων και λοιπά, Περικλής, Αριστοτέλης και λοιπά και λοιπά, Πλούταρχος σε διάφορους τομείς. Και μετά ξαφνικά βρισκόμασταν στη συνέχεια δηλαδή στο Κολοκοτρώνη, στον Παπαβλέσσα και στον Κανάρι. Και λέω, τα χρόνια αυτά που είναι. Τι γίνεται? Δηλαδή, από το 400 π.Χ. 323 πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, από το 323 μέχρι το 31 τη μάχη στο Άκτιο, αυτά τα 300 χρόνια τι έγινε? Πού κρυφτήκαν οι ελληνιστικοί χρόνια, που τότε ήταν μια λαμπρή περίοδος? Χαθήκαν λοιπόν αυτά. Μετά λέω, ένα λεπτό. Τέλειωσε με τους Πτολεμαίους η Κλεοπάτρα. Έρχεται ο Χριστός στα επόμενα 60 χρόνια, μείον 30 συν 30, πού βρίσκεται ο ελληνικός λαός, πού βρίσκονται οι Έλληνες, αφού δεν έχει σταματήσει αενάως να υπάρχουν οι Έλληνες? Γιατί είναι ο αγαπημένος λαός του Θεού, το λένε αυτό όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Οπότε λοιπόν άρχισα να συγκλονίζομαι όταν είδα ότι οι Έλληνες μετά τον ερχομό του Κυρίου, βλέπουμε για 300 περίπου χρόνια, μέχρι να έρθουμε στο 313 μέχρι το διάταγμα των Μετεωλάνων, άλλα 300 χρόνια, στα οποία εμείς οι Έλληνες γεμίσαμε τον ουρανό πάνω, οι πρόγονοί μας, με άγιες ψυχές, με δικαίως. Ο ουρανός πάνω έχει τους περισσότερους ανθρώπους του, τις περισσότερες ψυχές είναι ελληνικές. Γι' αυτό τώρα που θα γίνουν τα γεγονότα, πρεσβεύουν όλοι αυτοί, και εδώ όλοι εμείς, όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας, ούτε ένας, που να μην έχει ευθεία γραμμή με έναν Άγιο. Ούτε ένας! Οπότε λοιπόν συγκλονίζουμε τόσο πολύ και λέω, άραγε λοιπόν μας φάγαν τα 300 χρόνια που λένε. Και τα 300 χρόνια που εμείς δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη πρίκα στον ουρανό, τα σβήσαν. Γιατί μιλάω μετά του Διοκλητιανού κλπ. Και μετά λέω, πώς γίνεται εδώ, τι συμβαίνει μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο? Γιατί ο Μεγάλος Κωνσταντίνος γίνεται το 306 αυτοκράτορας, όταν ο Κωνσταντίνος ο Βλωρός, ο πατέρας του, αρρώστησε και τον βάλανε κατευθείαν στη θέση. Άρα λοιπόν, από το 306 λοιπόν, μέχρι το 337 που κοιμάται, που πεθαίνει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, όπου μέχρι το 324 έχει τελειώσει όλους τους πολέμους,
νικάει και τους 5 άλλους και κερδίζει όλη την Ευρώπη, δηλαδή από την Ισλανδία σήμερα μέχρι, μέχρι τον Κάφκασο, Βόρεια Αφρική, όλη την Ευρώπη, πλην ένα κομμάτι βόρεια που ήταν σημερινή Σουηδία, Νορβηγία, τα κράτη αυτά και λίγο Δανία, όλα αυτά ήταν και δημιούργησε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, το μεγαλύτερο κράτος και ήταν ο μόνος άνθρωπος στη γη που είναι μονοκράτο, κοσμοκράτο, για 13 χρόνια, 324-337, και που αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε αυτό το οποίο η καρδιά του βιβλίου αναφέρει, τον ελληνικό πολιτισμό της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας. Δηλαδή είναι ο γενάρχης μας, γιατί από το 330, 11 Μαΐου, μεταφέρει την πρωτεύουσα από την παλιά Ρώμη στη Νέα Ρώμη, γι' αυτό και μας έντυξε Ρωμιούς. Νέα Ρώμη, Ρώμη. Ρώμη, Ρωμιός. Αθήνα, Αθηναίος. Έτσι υπάρχει το Ρωμιός. Δεν γράφεται με γιώτα, το κάνανε οι δυτικοί. Το ποιητικοποίησαν να ξεχάσουν ότι το Ρωμιοσύνη με ήττα. Δηλαδή, όσοι το γράφετε με γιώτα, δεν είστε εντάξει με τους γονείς σας, διότι δεν είστε Ρωμοί, το ποιητικοποιήσατε και το κάνετε ότι λένε οι Φράγκοι. Πολύ πονηρό και αυτό. Θα δείτε πώς έχουν κλέψει. Με αποτέλεσμα λοιπόν να συγκλονιστώ ότι τι καθηγητή θεό πανεπιστημιακό είμαι και να μην ξέρω όλα αυτά τα πράγματα για τους γονείς μου. Δηλαδή, από τον Περικλή, έλεγα μέσα μου, μέχρι τον Κολοκοτρώνη, πού είναι αυτά τα χρόνια. Και όταν μπήκα λοιπόν ειδικότερα να ψάξω τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας Βυζαντίου, εκεί έλεγε άναλος. Έπαθα τέτοιο μεγάλο σοκ που είχα πολλές μέρες να συνέλθω. Γιατί? Γιατί θα το πω και στη συνέχεια, θα πω ορισμένα πράγματα. Είναι η πιο λαμπρή, η μόνη ορθόδοξη, η μόνη αυτοκρατορία στον κόσμο που είναι η ελληνική αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Προσέξτε, γιατί μιλούσαν ελληνικά, είχαν παιδεία ελληνική, είχαν γλώσσα ελληνική, ήταν όλα ελληνικά. Και είχαν και 14 Αγίους που διοικούνταν, 14 Άγιοι της Εκκλησίας μας διοικούσαν τη Ρωμανία. Ήταν ένα Άγιο κράτος που ήταν ουσιαστικά αποτύπωμα του, όπως λέγανε οι πρόγονοί μας, του ουρανού και της γης. Η μόνη ορθόδοξη αυτοκρατορία, δεν υπάρχει άλλη στην οικουμένη, και γι' αυτό μας κράτησε ο Θεός το δώρο για 1123 χρόνια, ακούστε, 1123 χρόνια βασίλευαν οι πρόγονοί μας. Γι' αυτό δεν γράφτηκε κανένα έργο, καμία ταινία, ντοκιμαντέρ, τίποτα, τα έχουν θάψει όλα. Δεν έχουν πει ποτέ τίποτα. Τι να πούν, ότι από το μετά Χριστόν μέχρι σήμερα το 55% του χρόνου μετά Χριστόν το έχουν οι Έλληνες με τη Ρωμανία, θα το πούνε αυτό. 1123, διαιρέστε το, 2018 αφαιρέστε το 33, αφαιρέστε το Χριστό. Και θα δείτε πάνω από το 55% του χρόνου ελληνικό. 1123. Η Αμερική σήμερα, από το 45-50 που έγινε υπερδύναμη, έχει περίπου 70 χρόνια. 16 φορές μεγαλύτερη διάρκεια έχουμε εμείς οι Έλληνες όσο έχουν σήμερα οι Αμερικανοί σε υπερδύναμη. 16 φορές το 70 είναι το 1123. Καταλάβατε γιατί τα κρύβουν. Καταλάβατε γιατί αυτό το βιβλίο θέλω να το πετάξω στα σκουπίδια. Καταλάβατε τώρα όταν θα το διαβάσετε θα μείνετε άναυδοι. Αυτά λοιπόν όσα κρύψαν, σας δίνω ενδεικτικά, τροχιοδεικτικά. Θα βρείτε πάνω από 3.000-4.000 στοιχεία τέτοια που θα μείνετε άναυδοι. Άλλα είναι, άφωνοι. Θα πείτε, μα είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Γιατί, ρωτήστε μέσα σας πώς θα ξέρετε, κι εγώ ο ίδιος, που σας είπε ότι είμαι ο πρώτος μαθητής μου, όταν διάβασα όλα αυτά. Μετά είπα, και με ρώτησαν κάποιοι σε ποιους απευθύνεται, το βιβλίο απευθύνεται, για να πω έτσι τα λίγα που έχουν σχέση από αυτά τα οποία δηλαδή δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο και θα κάνω αναφορές ταυτόχρονα. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως όμως στους Ρωμιούς. Με ποια έννοια? Γρεκός, Ρωμιός, Έλληνας είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί εδώ και στο τέλος το γράφω αυτό, υπάρχει μία διαμάχη. Έλα μωρέ τώρα Ρωμί, λέει κάποιος. Έλα μωρέ τώρα Γρεκοί. Ή ο άλλος λέει, εμείς είμαστε Έλληνες, μόνο Έλληνες, δεν θέλουμε να πούμε τέτοια άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτοί που λένε αυτό το πράγμα,
είναι σαν λένε δεν θέλουν το 1123, γιατί η προγονή του, ποια είναι η διαφορά του Ρωμιού με το Έλληνα, που είναι το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο σύνολο. Δηλαδή μέσα στο διάβατο χρόνο είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι η ίδια γλώσσα, είναι η ίδια, όλα ίδια, ακόμα και η θρησκεία προχριστιανικά. Οι Έλληνες μιλήσαν για τον Χριστό. Άμα μπείτε μέσα στο ίντερνετ και ψάξετε πόσοι μιλήσαν από τους Έλληνες, τους διαπρεπείς Έλληνες που διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, θα δείτε ότι όλοι αυτοί μιλούσαν για τον άγνωστο Θεό. Αλλά ξέραν ποιος είναι, ότι θα έρθει ο Ιησούς. Όπως και οι προφήτες γράψαν, το ίδιο ήταν εντός εισαγωγικών προφήτες οι προγονείς μας. Οπότε για να μας κολοβώσουν, σου λέει τώρα, έλα μόνο τώρα, αυτή μόνο Περικλής. Είναι και ο Θουκυδίδης και εκεί πέρα και λίγο Αριστοτέλης. Και αφήστε τους. Και θα δείτε στη συνέχεια τι γίνεται τη εισήγησή μου. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα, όταν λοιπόν πήγανε και έκανα την ανάλυση και έψαξα σε οδελία, ποια είναι η διαφορά. Ο Ορθόδοξος Έλληνας είναι ο Ρωμιός. Γιατί ο Ρωμιός βάζει πρώτα την Ορθοδοξία και μετά την Ελλάδα. Γιατί λέει, η πίστη φυλάει την πατρίδα. Δεν φυλάει πατρίδα την πίστη, γιατί τώρα σε δύο χρόνια, τρία που θα τελειώσουν τα γεγονότα, 2023, έτσι. Ο Γέροντας Μέσεξ είπε το 2020. Ο Αγαθάγγελος είπε το 2020 τελειώνει τα γεγονότα, το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Ο οποίος Αγαθάγγελος είναι ο μόνος που είπε ότι η πόλη θα πέσει το 1453, όταν κοιμήθηκε το 1279, σε ηλικία 79 ετών. Και λέει ότι το 2020, ότι ο πόλεμος δηλαδή ο μεγάλος θα είναι Σεπτέμβριο-Νοέμβριο φέτος, το λέει ο πατήρ Αγαθάγγελος, παραλαμβάνω που ήταν ο μόνος που έγραψε το 1453 που θα πέσει η πόλη, 175 χρόνια από την κίνησή του. Και ο ίδιος λέει αυτά τα γεγονότα. Και θα τελειώσει σε δύο χρόνια. Δεν είναι δικά μου, ό,τι λέω είναι των Αγίων. Εγώ δεν είμαι ούτε Άγιος τίποτα. Ένας Άγιος είναι και τίποτα άλλο. Οπότε λοιπόν προσέξτε, εδώ το βιβλίο πιο πολύ θα συγκινήσει την ψυχή αυτών που είναι Ορθόδοξοι Έλληνες. Και οι άλλοι, παρακαλώ τον Θεό, να συγκινηθούν και βέβαια μετά τα γεγονότα θα κάνω 100 μετάνοιες ο καθένας. Γιατί τώρα που θα γίνουν τα γεγονότα και θα λείψει το 1/3 του κόσμου και θα γίνουν οι γυναίκες προώρα, θα σταυροκοπιόμαστε όλοι. Αλλά λέει ο Άγιος Παΐσιος θα είναι μικρός ο μισθός. Γι' αυτό λέμε λίγο πριν ο Θεός να μας φωτίσει. Έτσι λοιπόν το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους Γρεκούς, Έλληνες και Ρωμιούς. Είναι το ίδιο πράγμα. Απλά η ιστορία μέσα στον χρόνο μας στέλνει με διαφορετικά ονόματα τα οποία εκφράζουν διαφορετικές πτυχές του ενός πράγματος. Ο πνευματικός πατέρας όσων έγραψα είναι ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης. Του χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Τον έχω στην προσευχή μου και όσο ζω θα προσεύχομαι υπέρ αναπάσεως. Το διαφορετικό που έχει αυτό το βιβλίο, γιατί με ρώτησαν ποιο είναι διαφορετικό, έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Το βιβλίο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές από πολλά προηγούμενα. Οι τρεις μεγάλες διαφορές είναι ότι το έκανα αφηγηματικό, δηλαδή και η μάνα μου μπορεί να το διαβάσει, να καταλάβει το 75% και ας μην έχει πάει ούτε στο δημοτικό. Τα έγραψα δηλαδή αφηγηματικά. Το δεύτερο είναι που δεν υπάρχει, γιατί άμα διαβάζετε το Ρωμανίδη, παράδειγμα, που είναι λαμπρός, δεν τον φτάνω ούτε ξυπόλυτος ότι για 5.000 χρόνια να τρέχω. Αλλά η διαφορά είναι ότι πήρα τον Άγιο αυτόν γέροντα, τον Άγιο αυτόν πατέρα μας, και τον έκανα όσο μπορούσα πιο απλά για να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Η δεύτερη είναι ότι πήρα τα θέματα τα ειδικά και τα έβαλα σε ειδικό κεφάλαιο, ώστε μην ψάχνει ο καθένας να βρίσκει κλπ. Τι θέλει. Οπότε ενοποίησα τα κεφάλαια, το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου. Βοηθάει κάποιον να πει 1, 2, 3, 4, 10, 5, δηλαδή πόσα ψέματα είπαν οι φράγκοι, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δηλαδή το έβαζα στο πλησιασκόπιο κάθε φορά και έλεγα αυτό είναι έτσι και δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Με αποδείξεις. Και η τρίτη διαφορά που υπάρχει, γιατί το βιβλίο είναι γεμάτο Χριστό, όμως φτάνει μέχρι το 2018. Δηλαδή όταν θα διαβάσετε και θα φτάσετε μέχρι το τέλος του βιβλίου, θα δείτε ότι μιλάω για τα γεγονότα αυτή τη στιγμή που γίνονται τώρα. Δηλαδή ο καλός Θεός με βοήθησε να γράψω όπως εγώ τα καταλάβαινα, όλα με κομποσχήνη, όλα με προσευχή. Δεν με ενδιαφέρει τώρα που θα λένε έλα μου, τώρα τι έπαθα, δώσω βουλευτής, χάζεψε τώρα και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι θα σκέφτονται. Εμένα αυτή είναι η χαρά μου. Αυτή είναι η διαφορά μου. Γιατί τι να τα κάνω τις σπουδές που είχα, τι να τα κάνω που ήμουν βουλευτής, δεν είχε ξεχάνω το σήμερα.
Πήγα στη Βουλή και ρώτησα μια μέρα τι βλέπετε για τα γεγονότα. Πήγαινε ενός μόνο βουλευτή, πρώην υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι άλλοι ούτε πόλεμος λέει θα γίνει, ούτε τίποτα, τίποτα. Και μάλιστα με κοιτάζαν περίεργα. Και μάλιστα ένας αυτός πρώην υπουργός που μιλάει και πολύ. Έλα μωρέλια, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δηλαδή σε παίρνουν και στην πλάκα. Βέβαια όλοι αυτοί θα καταλάβουν τώρα με τα γεγονότα ότι υλοποιείται το σχέδιο του Θεού. Και αυτό το βιβλίο εδώ είναι ένα σχέδιο του Θεού που ο Κύριος το έγραψε. Κάθομαι και κοιτάω τα πλήκτρα και γράφονται μόνα τους. Για να μην σας λέω ψέμα. Άμα σας πω ότι το έγραψα το βιβλίο εγώ, συγγνώμη για το εγωισμό. Το εγώ πάντα το λέω προσδιορισμό, όχι το εγωισμό. Συγχωρέστε με. Δεν το έγραψα το βιβλίο. Άμα σας πω ότι το έγραψα, δεν μπορώ να ψευστώ πάνω. Οπότε, μπαίνω λίγο στα γεγονότα μέσα από το βιβλίο και τα αναδεύω για να τα πιάσουμε έτσι λίγο ένα-ένα. Για να δείτε, θα σας πω 6 βασικά σημεία, τα οποία στο βιβλίο τα αναλύω πάρα πολύ, έχω κι άλλα, αλλά αυτά είναι τα οποία είναι τα πιο χτυπητά. Το πρώτο λοιπόν είναι το εξής. Τι κάναν λοιπόν οι βρώμικοι, οι δυσόδεις, οι παμπόνιροι, οι αφιλότιμοι, οι βρώμικοι, οι τρισάθλοι, τρεις καταραμένοι από τον εαυτό τους, όχι από εμάς, αυτοκατάρατοι είναι, οι Φράγκοι. Που μέσα στο διάβα του χρόνου, όταν φτάνουμε στο 800 μετά Χριστόν, την ημέρα του Χριστουγέννων, έρχεται ο Καρλομάγνος και βάζει το μόνος του και γίνεται ο αυτοκράτορας, ο Κάρολος ο Μέγας. Από το 800 και μετά, εμείς ως χώρα, ως Ελλάδα, βρισκόμαστε στο εκκλησιοσκόπιο συνεχώς αυτών των βρώμικων ανθρώπων, οι οποίοι μας συχαίνονται τόσο πολύ. Προσέξτε, δεν μιλάω για τους αγνούς ανθρώπους, τους καθημερινούς, ούτε μιλάω για προϊστούς, μιλάω τους πάνω-πάνω, μιλάω την αφρόκρεμα, αυτοί που σχεδιάζουν και οι άλλοι τι να κάνουν. Όπως τώρα τον πόλεμο τον έχουν σχεδιάσει οι διεθνείς σιωνιστές. Και υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει πόλεμος, μηδέν, καμία πιθανότητα. Όσοι λένε ότι δεν θα γίνει πόλεμος στα επόμενα 3 χρόνια, ούτε Άγιος Άρος έχουν πάει, ούτε έχουν διαβάσει κανέναν Άγιο, ούτε πιστεύουν στον Θεό, τίποτα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε στο Καταλουκάν, στο 24-44, το ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιο, που λέει όταν έφευγε την ημέρα της Αναλήψεως, λέει παιδιά μου, παραφράζω τον Κύριο, τα λόγια του, θέλω πρώτον να προσεύσετε για μένα, νόμι του Μωυσέως να ακολουθείτε, να προσεύχεστε με το ψαλτήρι και να ακολουθείτε τα σημεία του Ιερού με τη λέξη, είπε ο ίδιος ο Χριστός, προφητείες. Μας παρακάλεσε ο Θεός δηλαδή, νόμι Μωυσέως, προφητείες και ψαλτήρι. Τις λέξεις του Κυρίου λέω. Γιατί μερικοί πιάνουν και λένε έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι όλα για όλους φυσικά. Δεν θα σωθούμε όλοι. Όπως λέει η Αγία Γραφή, όταν θα δοθούν τα γεγονότα, θα είναι δύο στο κρεβάτι, ένα θα τον παίρνει ο Θεός, ένα θα τον παίρνει ο αντίδικος. Έτσι είναι η ζωή. Ρωτήστε για τις οικογένειές σας, προσευχηθείτε και κάντε το καλύτερο που μπορείτε. Με αποτέλεσμα τώρα, για να συγκλίνω στο θέμα, μπαίνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι βρώμικοι και οι τρεις βρώμικοι και κάνουν τις εξής ζημιές, τις εξής παραδρομές, σκοπιμότητες και οτιδήποτε άλλο μπορούσαν να κάνουν να μας θάψουν. Αν μπορούσαν τους Έλληνες να τους θάψουν όλους, θα το είχαν κάνει από τον Καρλομάγνο και μετά. Το πρώτο που κάνουν είναι, στην εποχή του Καρλομάγνου γίνεται αυτό το 800 με το 1054 που είναι το σχίσμα, και τι λένε, έλα μωρέ, είναι κάτω στην Ελλάδα, δεν είναι Έλληνες αυτοί. Θα τους ονομάσουμε Γρεκούς. Γιατί Γρεκούς? Για να πηγαίνουμε στην κάθοδο των Δωριαίων, στις φυλές, οι οποίοι φτάνουν μέχρι την εποχή του Πυρεκλή και λίγα 150 χρόνια μετά και σταματάνε. Δηλαδή, εμάς θέλουν για ειδωλολάτρες ότι ήμασταν του παρελθόντος και δεν έχουν καμία σχέση και τελειώσαμε. Οπότε σου λέει, βάλε το όνομα Γρεκούς και τι κάνουν, μια μεγάλη ατιμία. Μας ονομάζουν Γρεκούς έκτοτε, προσέξτε, με σκοπιμότητα και βάζουν μια μεγάλη σκοπιμότητα πάνω. Παίρνουν το λεξικό και λένε Γρεκός. Πέστε στα λεξικά σήμερα. Απατεώνας, βρώμικος, λιγδιάρης, οτιδήποτε έτσι, αρνητικό. 30 επίθετα έχουν. Δηλαδή όταν λέμε εμείς Greeks στο εξωτερικό, είναι σαν να λέμε, με βλέπετε εμένα τον απατεώνα, τον βρώμικο, τον ηλίθιο, τον σαχλαμάρα, τον που θα σε κλέψω την τσέπη αμέσως. Αυτό είναι ο ορισμός. Μας τον δώσαν αυτοί. Για να μας σβήσουν δηλαδή, ότι ήταν μεγάλοι
ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί, γιατί τους χρειάζονται για την ειδωλολατρία. Γιατί στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει καμπαλισμός. Δεν υπάρχει Χριστός στην Ευρώπη. Το βιβλίο που γράφω τώρα, που τελειώνω, το τρίτο βιβλίο, τα αποδεικνύω με το Νι και με το Σίγμα, πώς ακριβώς η Ευρώπη έχει γίνει η μεγαλύτερη καμπαλοευρώπη. Δηλαδή, άμα μπει στις Βρυξέλλες και δεις το πρώτο κτίριο, μπέστε μέσα και δέστε. Θα δείτε ότι είναι ο πύργος της Βαβέλ. Όπως είναι ο πύργος της Βαβέλ, ο Πυκλινής του κλπ. Είναι στις Βρυξέλλες, γιατί πήγαινα πολλές φορές ως βουλευτής που ήμουν. Και έλεγα, γιατί πώς κόπηκε έτσι το κτίριο, έλεγα αυτό. Και λέγω, μπράβο, αρχιτέκτον. Μετά όμως μπήκα στο νόημα και ζήτησα από πάνω πληροφορίες, κατάλαβα ότι είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτά. Η γέφυρα Γκοτάρντ που έγινε, αν δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε αυτά, με τη μεγαλύτερη γέφυρα που έγινε, ή το ΣΕΡΝ. Το ΣΕΡΝ έχει τα τρία εξάρια. Για να βρουν το μόριο του Θεού. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Το μόριο του Θεού, προσέξτε. Ενευρώνικη. Και στην γέφυρα Γκοτάρντ στα Εγένεια, πέντε αρχηγοί κρατών βάλαν να χορεύει ο τράγος μέσα και να εγκαινιάσουν μέσα στη γέφυρα αυτή, την περίφημη γέφυρα Γκοτάρντ, τα 57 χιλιόμετρα, σατανιστικό καθαρά γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι καμπαλιστική η Ευρώπη. Χιλιάδες, ο ίδιος ο Πάπας, 27 Απριλίου του 2014, είπε ότι ο Χριστός, μέσα στο Βατικανό, είναι ο Υιός του Θεοσφόρου και έψανε. Μπέστε στο ίντερνετ και δέστε το. Και όλοι οι άλλοι λένε αμήν από κάτω. Για να καταλάβετε πώς δαιμονιστήκαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Με αποτέλεσμα, αυτοί οι άθλοι άνθρωποι, προσέξτε, με αποτέλεσμα, αυτοί οι άθλοι άνθρωποι έφεραν λοιπόν την κατάσταση να σήμερα να έχουμε τη λέξη γρεκός να σημαίνει ότι εμείς αυτοπροσδιοριστήκαμε μέσω του λεξικού τους, μας λεξικοποίησαν ότι είμαστε απατεώνες. Δεν σταματήσαν εκεί. Έρχονται το 1500 μετά την πτώση της πόλης, δηλαδή το 1453, έρχονται το 1562 ένα λαμόγιο τραπεζίτης, ο Ιερώνυμος Γουλφ, και λέει, δεν υπάρχει, λέει, η Ρωμανία. Υπάρχει η Ρωμανία. Την Ρωμανία θα την ονομάσουμε Βυζάντιο. Δηλαδή, η δεύτερη βρωμιά που κάνω. Αν το πούμε Βυζάντιο, το μικραίνουμε. Δεν λέμε Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ήταν τότε, γιατί τότε, μην ξεχνάτε, η αυτοκρατορία της Ρωμανίας ήταν μία ομοσπονδία κρατών. Δηλαδή, καθαρό κράτος. Δηλαδή, είχαν ένα ενιαίο νόμο. Ίσχυε παντού. Παντού τα πάντα. Η ίδια γλώσσα τα πάντα. Και τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι βρώμικοι άνθρωποι και οι δυσόδες. Λένε, ξεκινώντας από αυτόν, τον Ιερώνυμο Γούλφ, επαναλαμβάνω, λέει, θα τους λέμε Ρωμανία, αντί για Ρωμανία τους ονομάσουμε Βυζαντινούς, διότι παίρνει το όνομα από το Βυζάντιο, από το Βύζαντα που ήρθε από εδώ από τα Μέγαρα, και αντί να λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες Ελλάδος, θα λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Θήβας, Ηνωμένες Πολιτείες Κορίνθου, Ηνωμένες Πολιτείες Αθήνας, τα πόλη κράτος. Αυτό μας κάνουν. Δηλαδή, αντί να μας λένε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας είπαν Ηνωμένες Πολιτείες της Ουάσιγκτον. Οπότε χάνουμε 49 πολιτείες. Γι' αυτό μας βάλαν το όνομα Βυζάντιο και μας ονομάσαν Βυζαντινούς. Για να μας κόψουν γεωγραφικά. Για να μην λένε ότι είναι μεγάλο το κράτος. 1123 το είχαμε εδώ το κράτος. 1123 χρόνια. Βέβαια, μεγάλο μίκρονε και μεγάλωνε. Αλλά η καρδιά του ήταν εκείνη. Ήταν ένα τεράστιο κράτος. Και δεν φτάνει λοιπόν μετά το γεγονός αυτό, έρχονται στη συνέχεια και το 1821 που ξεκινάνε οι παππούδες μας την απελευθέρωση της Ελλάδος και κάνουν την τρίτη μεγάλη βρωμιά. Λοιπόν, κάνουν μέτρητες. Αλλά αυτές είναι οι πιο χαρακτηριστικές γιατί φτάνουν σήμερα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και αυτοί είναι η ίδια γραμμή αίματος. Οι ίδιοι άνθρωποι. Τα ίδια καθήκια. Συγγνώμη, μιλάω έτσι διότι έτσι μας είπε. Δεν ήρθε εδώ στην Ελλάδα ο Υπουργός Μεταφορών και είπε, έλα μωρέ, βρωμοέλληνες. Καθήκια μας είπε. Δεν το θυμάστε. Μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου το έκανε. Δίπλα στο Τσίπρα. Υπουργός της Γερμανίας. Βρωμοέλληνες. Γιατί, αφού είναι οι ίδιοι βρώμικοι. Με αποτέλεσμα, το 1821, όταν εμείς ήταν να ετοιμάσουμε δηλαδή την Επανάσταση, μας επέτρεψαν για να κάνει διέρη και βασίλευε, γιατί έπρεπε να σπάσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά ένα μέρος. Και τι έκανε. Έρχεται σε συνεννόηση και λέει, θα κάνετε, λέει, την Επανάσταση,
έπινε τους προϊστούς. Και είχαμε κι εμείς και μεγάλα λαμόγια της εποχής τότε. Έτσι. Είχαμε. Τρεις-τέσσερις από αυτούς ήταν, άμα διαβάσετε την ιστορία από την άλλη μεριά, θα κάνατε εμετό. Συγγνώμη, είχαμε και αυτούς. Πάντα δεν λείπει αυτό το αρνητικό στοιχείο από καμία χώρα. Και μέσα στη Ρουμανία δεν ήταν όλοι Άγιοι. Είχαμε τον Ιλιανό του Παραβάτη. Είχαμε και. Δεν ήταν όλοι. Αλλά ήταν όμως ένα κράτος που οι πιστοί ήταν Ορθόδοξοι Άγιοι και Ορθόδοξοι Χριστιανοί με την πλήρη έννοια και το νόημα αυτής της έννοιας δηλαδή. Με αποτέλεσμα λοιπόν, μόλις εμείς τους είπαμε ότι δεν θα μεγαλώσουμε το κράτος, θα τα αφήσουμε από την Άρτα μέχρι το Βόλο, εντάξει, κάντε την επανάσταση. Και μας δώσαν το κράτος μέχρι τα Ράτσα της Λαμίας που ήταν κάποια στιγμή. Και μετά βέβαια περάσαν όλα 400, δεν ήταν 400 χρόνια σκλαβιάς, το ήταν μόνο από το Βόλο και κάτω. Τα άλλα είναι 500, γιατί μετά πήγαμε πολύ πιο πίσω και απελευθερώσαμε. Το 1912 η Θεσσαλονίκη κλπ. Δεν είναι το 21. Και τα νησιά κλπ. Το Ρόδο, δηλαδή μπάβει τα Επτάνησα. Δηλαδή, πολύ αργότερα. Δεν είναι 400 χρόνια. Τι κάνανε οι πονηροί, λέει. Α, μέχρι εδώ θα σας δώσουμε. Τα άλλα αφήστε, θα σας τα δούμε λίγα λίγα. Αυτοί λοιπόν, για να μας δώσουν άδεια να κάνουμε την επανάσταση, μας είπαν δεν θα κάνετε ανασύσταση της Ρωμανίας, δεν θα κάνετε πόλεμο, ξαναφτιάξετε πάλι τον Ιουστινιανό, τον Κωνσταντίνο, τον Παλαιολόγο και τον Λέοντα τον Έκτοτο Σοφό ή τον Μέγα Κωνσταντίνο. Α, όχι. Και μας δώσαν άδεια. Και μόλις τελειώνει αυτό, μπαίνουν στην τέταρτη βρωμιά τις χοντροειδείς ζημιές που κάνανε στην πατρίδα μας. Μόλις έρχεται λοιπόν, τελειώνει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τελειώνει το 1919, γίνανε αυτά που γίνανε, το 20 βγαίνει ο δικός μας ο Πατριάρχης, μασόνους μεγάλου βαθμού, και λέει θα αλλάξουμε το ημερολόγιο, βγάζει την εγκύκλιο του 1920, και θα αλλάξουμε το ημερολόγιο, του πάμε για να διασπάσουν οι Φράγκοι την Ελλάδα, να έχουμε παλιό και νέο, ενώ η Ρωσία έχει μόνο το παλιό. Το Άγιο Όρος έχει μόνο το παλιό. Αλλά αυτή σου λέει, για να κάνω τώρα, για να κάνουμε άλλοι με το πάτριο, άλλοι με το καινούριο, τους κάνουμε ένα χταρμά, δώσ' του μία στο κεφάλι και μας δίνουν πάλι μία ροπαλιά τεράστια και σπάνε την εκκλησία μας. Το 23 έσπασε το κράτος μας, υιοθετήσαμε δηλαδή το νέο ημερολόγιο, και το 24 υιοθετήσαμε ως εκκλησία. Γιατί θα μπορούσε να μην είχε γίνει αυτό, να έχει γίνει μόνο ως κράτος. Δηλαδή το κράτος όπως είναι να ακολουθεί τον νόμο τις 13 μέρες διαφορά που έγιναν από το ένα ημερολόγιο στο άλλο, από το Ιωνό στο Γρηγοριανό, και τελείωσε μέχρι εκεί όπως έκανε η Ρωσία. Αλλά εμάς όχι λέει, να σας σπάσουμε εκεί πέρα, γιατί γι' αυτό τον βάλαμε τον Μασόνο. Γιατί και ο Βαρθολομαίος τι είναι, τον λένε αν Μασόνο τον ανεβάζουν, Μασόνο τον κατεβάζουν. Δυστυχώς και δεν απαντάει. Και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ξέρετε και οι ίδιοι. Δηλαδή που είμαστε και αυτή τη στιγμή, είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευρά πνευματική. Οπότε λοιπόν, ερχόμαστε και βρισκόμαστε τώρα από τη μία μεριά να έχουμε το 23-24 την αλλαγή του ημερολογίου και σπάσιμο της θρησκείας, γιατί η Ελλάδα, ο εχθρός του κόσμου που λέγεται Διεθνής Ιανισμός, έχει τρία σκέλη, τρία πόδια, έχει τρεις ενότητες. Είναι η Ελλάδα, είναι το Άγιο Όρος, γιατί ένας ασκητής άμα προσεύχεται λέει 500.000 να αμαρτάνουν, ο Θεός ακούει τον έναν. Δηλαδή με 22 ασκητές, 24, όλοι εμείς να αμαρτάνουμε, γυρίζει ο Θεός και ακούει τους 24 ασκητές. Οι Άγιοι τα λένε αυτά. Και τρίτον είναι ο Πούτιν. Δηλαδή οι τρεις εχθροί του σιωνισμού, των διεθνών σιωνιστών, είναι η Ελλάδα. Άρα πρέπει την Ελλάδα να τη χωρίσω, να τη σπάσω τη θρησκεία του 24 που το κάνανε, σε παλιό και νέο. Και μετά να την τζακίσω ξανά πότε. Το 22 όταν γίνεται, μας ετοιμάζουν να ξαναπάρουμε δίθεν τα παλιά εδάφη στην Μικρά Ασία. Μας στείλουν όλο αυτό, οι Deutsche Bank κλπ. Πήγαν πράκτορες και εργαστήκαν και μας είπαν θα φτάσετε μέχρι εκεί και φτάσετε μέχρι το Αθιόν Καραχισάν. Ήταν στημένο όλο, τα γράφω μέσα πώς είναι στημένα. Και μετά, ξέρετε τι έγινε αυτόν που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από ποια μάνα γεννήθηκε και τι πιστοποιητικό έχει και φίλος του Πουτάρη είναι. Λοιπόν, και τότε μας πρόδωσαν οι Ευρωπαίοι για να γυρίσουμε πάλι στα καστά, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ποια Ελλάδα, ποια Μικρά Ασία θέλετε. Και μας χτυπήσαν τόσο πολύ. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν τρομακτική καταστροφή, η οποία ήταν στημένη. Προσέξτε, όχι 99%, 100%. Διότι μας χτυπάγανε
και γεωγραφικά δεν μπορούσαμε να ξαναμιλήσουμε και μας είχαν διαλύσει 22 θρησκευτικά από το 20 που καταλήγει στο 24 να γίνει διάλυση της εκκλησίας μας σε βιλαέτια, παλαιό και νέο. Κι άλλα δεν ήταν μόνο αυτά, γιατί μετά το 37 και το 48 έρχεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και μπήκαμε με τα μπούλια εμείς. Κατευθείαν. Τα ετοιμάζαν από τότε. Δεν ήταν τυχαία αυτά. Και σαν να μην έφταναν αυτό οι βρωμάθοι αυτοί οι άνθρωποι, έρχεται λοιπόν στη συνέχεια του 1992 και περνάνε την μια ευρωπαϊκή πράξη. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, η Ευρώπη είναι δημιούργημα του διεθνούς συνωνισμού. Λέει ο Άγιος. Ο Άγιος. Βεβαίως είναι δημιούργημα. Εγώ έχω 5 εκατομμύρια στοιχεία για αυτό. Επειδή το έψαξα σε πολλές πτυχές λεπτομέρειες, γιατί έχω γράψει ειδικά βιβλία για την Ευρώπη. Προσέξτε τώρα τι κάνω το 92. Μας στείλω τη μεγαλύτερη παγίδα όλων των αιώνων. Γιατί πρώτον αφήνω την παλιά Σοβιετική Ένωση που την κατήχαν αυτοί, οι Εβραίοι την κατήχαν. Το χικλερισμό, τον μωαμεθανισμό, τον κομμουνισμό τον κάνανε οι Εβραίοι. Μέσα στο βιβλίο που βγαίνει τώρα και στο θα διαβάσετε και θα είστε 100% βέβαιοι ότι είναι έτσι. Όχι 99, 1.000.000%. Συγχωρέστε με τις εκφράσεις μου, απλά για να σας ταρακουνάω το κάνω, για να σας πω ότι ήταν όλα στημένα. Με αποτέλεσμα, το 89 διαλύουν τη Σοβιετική Ένωση για να γίνει ο Παγκόσμιος Πόλεμος τώρα, το 18-19. Ο πόλεμος είναι να γίνει 18-19-20. Θα είναι γραμμένα 250 χρόνια, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Από το 1740 δηλαδή, όταν το μέτρησε. Και ο Ρότσιλ γεννήθηκε το 1746, για να ξέρετε. Ο Άμστερ Μάγερ, ο γενάρχης τους. Οπότε λοιπόν τι κάνουν οι άθλοι ξανά κατά της Ελλάδος. Κάνουν την Ευρώπη και τι κάνουν. Θα κάνουμε το ευρώ σκηνο νόμισμα με την νέα ευρωπαϊκή πράξη. Το οποίο ευρώ βέβαια θα είναι λογιστική μονάδα στην αρχή κλπ. Και το 2002, 1-1-2002, θα βάλουν και τα τραπεζογραμμάτια, δηλαδή τα κέρματα και τα, νομίσματα, και τα χάρτινα νομίσματα στην τσέπη. Έτσι, εμείς είμαστε εξηγισμένοι. Βγήκε και ο Σιμίτης εκεί και έλεγε να το νόμισμα. Και εγώ ήμουν υπέρ της Ευρώπης. Ήμουνα υπέρ του Σατανά. Τόσο κοιμισμένος ήμουνα. Συγχωρέστε με 3 μάστερ και 2 διδακτορικά από το Σικάγο και από το Χάρβαρντ, κοιμόμουν ήσυχος. Ως βλάκα. Τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνονται όλα αυτά. Ήξερα τα πρωτόκολλα της ΕΟΝ, τα είχα διαβάσει όλα. Αλλά αδυνατούσε το μυαλό μου, αν δεν πεις να το διαβάσεις, να δεις τι γίνεται κάτω από τη γη με τους τυφλοπόντικες, που λέει ο Άγιος Γέροντος ο Αγουστίνος Καρδιώτης, και αν δεις τι γίνεται μεταξύ ουρανού και γης, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Έτσι και εγώ σας δηλώνω ότι ήμουνα ο πιο ντενεκές ξεδάνατος διεθνολόγος που είχε υπάρξει ποτέ. Γι' αυτό και βγάζω αυτά τα 3 βιβλία, τα οποία είναι πλήρης ανατροπή. Να μάθουν όλοι οι άνθρωποι και να πούν να σταυροκοπιούνται από τώρα μέχρι το αιώνα του αιώνα. Γιατί δεν μπορεί να τα πιστέψετε. Αλλά όμως είναι με αποδείξεις το καθένα. Αυτό έτσι, να εκείνο έτσι, βρίσκεται εκεί το χαρτί, εκείνο. Με απόλυτη λεπτομέρεια. Πέραν πάσης υποψίας. Και τι κάνουν λοιπόν οι άθλοι. Σου λέει θα κάνουμε το κοινό νόμισμα και θα πτωχεύσουμε την Ελλάδα. Θα βρούμε έναν Παπανδρέο, τον το έκτο, και τη μέρα του Αγιώργη του 2010 θα τον πάμε στο Καστελόριζο, θα του φορέσουμε μια γραβάτα ροζ, φανταχτερή, και θα του πούμε να μας βάλει στην Ευρώπη. Με την έννοια δηλαδή των μνημονίων πια. Δηλαδή η Ευρώπη που ήταν να γίνει η Ευρώπη και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε εμείς, να μην υπάρχουν πόλεμοι μεταξύ μας. Αυτοί λοιπόν μας είχαν στήσει το μεγαλύτερο δόκανο που έκαναν ποτέ ήταν τώρα. Διότι ήταν η τελευταία πράξη που παίξαν. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι παίξαν την τελευταία του ζαριά. Όλα τα υπολόγισαν. Όλα τα έχουν προσχεδιάσει, τα πάντα. Ξέρετε τι υπολόγισαν. Γι' αυτό θα παρέμει ο Χριστός. Ο Χριστός, λένε όλοι οι Άγιοι, πάνω από 100 που έχω διαβάσει. Και δεν λέω Άγιοι, ξεκινά από το 311, από τον Άγιο Μεθόδιο Πατάρων και φτάνω μέχρι τον Άγιο Παΐσιο. Όλοι λοιπόν οι Άγιοι που διάβασα, δεν έχω αφήσει ούτε ένα που αναφέρονται σε γεγονότα δηλαδή και θέματα που πάει η Ελλάδα. Και ακούστε να δείτε. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι λένε ότι θα έρθει ο βασιλιάς Ιωάννης. Ο βασιλιάς Ιωάννης θα έρθει, το λένε όλοι. Εγώ είμαι πιο σίγουρος ότι θα έρθει ο βασιλιάς Ιωάννης από ότι μιλάω μαζί σας.
Και μάλιστα υπάρχει γέροντας που είπε ότι επισκέφθηκε κάπου στην Κωνσταντινούπολη κάποιο υψηλό πρόσωπο, σαν γιατί έχει ξυπνήσει και είναι στην πόλη, και τον έδιωξε. Έχω και προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, δεν υπολογίσαν οι διεθνείς σιωνιστές ότι ο Θεός θα παρέμβει. Και ο Θεός, εφόσον θα γίνει ο πόλεμος θα γίνει πρώτα, θα γίνει γύρω από τον Εφράτη, μετά η δεύτερη φάση των τριών μεγάλων φάσεων, η δεύτερη θα γίνει γύρω από το θέμα της Ιερουσαλήμ και το τρίτο θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα θέρετρα των πολέμων. Με αποτέλεσμα, τώρα, αυτό που θα δούμε εμείς στη συνέχεια, είναι ο Κύριος να στέλνει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το λένε όλοι οι Άγιοι αυτό, και θα ακουστεί το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Θα το ακούσει όλη η Οικουμένη. Τώρα πώς θα το ακούσει δεν ξέρω. Και αυτός λοιπόν, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, θα ακουστεί για να δώσει το στίγμα σε όλους ότι δεν μπορεί να αγνοήσουμε τον Θεό. Δεν μπορεί να αγνοήσουμε τον Κύριο. Με άλλα λόγια, είμαστε στη φάση αυτή τώρα όπου θα δούμε αυτό που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Και θα πάμε στην αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Μπορεί κάποιοι να μην τους αρέσει να το ακούει αυτό, να το ακούνε. Πάνω από 15 Άγιοι, μέχρι και σύγχρονοι τώρα. Σίμωνο Γέροντος Αρβανίτης, ο Εφραίμτης Αριζόνα, Γέροντος κλπ. Και Άγιοι της Εκκλησίας μιλάνε γι' αυτό. Τα έχω μαζέψει όλες τις δηλώσεις του εισαγωγικά. Και λένε όλοι το ίδιο. Βέβαια, μερικοί δεν θέλουν να το λένε αυτό. Ούτε οι Εβραίοι θέλουν να το ακούνε. Ούτε και οι δικοί μας που δεν τους αρέσουν οι προφητείες κάποιων πατέρων ρασοφόρων. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα πάμε τους ρασοφόρους, θα πάμε τους Αγίους. Και για να μην σας κουράζω, έρχομαι και στο θέμα για να κλείσω με αυτό, γιατί σας κούρασα ίσως παραπάνω, που είπε ο κύριος Μακρύς. Βγήκαν λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα προχθές και είπε δεν υπάρχει λέει, δυνατότητα η Ορθοδοξία να τα πηγαίνει καλά μαζί με την οικονομία. Δεν μπορεί δηλαδή να προσεύχεσαι και να είσαι πλούσιος. Δεν είναι δυνατόν να είσαι ορθόδοξος και η χώρα σου να είναι πλούσια. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Έτσι έβγαλε η έκθεσή τους. Λοιπόν, έχω δώσει ένα άρθρο για να βγει στην εφημερίδα τώρα, την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο φίλο, όπου πήρα και απάντησα ένα προς ένα σε αυτά τα οποία είπα. Για ποιο λόγο, δεν έχω χρόνο να σας το πω και το αναφέρω εσάς με αυτή την έννοια ως ακροατήριο, τώρα και συγχωρέστε μου. Αλλά εκεί λέω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Διότι αυτά τα παλιόπαιδα, ιερεί, όταν πήγαν το 1204, καταλύστευσαν. Μας πήραν τα πάντα. Αυτό που έχουν σήμερα για καπιταλισμό, αυτό που έχουν σαν χρυσό, ήταν όλα των πατέρων μας, των γονιών μας. Από εκεί τα κλέψαν. Ο Ρότσιλντ από αυτά τα λεφτά έγινε ένα χειροδανιαστής. Δηλαδή, είναι φοβερό πράγμα όταν έψαξα και τα έβαλα, γιατί είδα καιρό συμφωνεί ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό το γεγονός. Γιατί ήξερα ότι το ζήτησε ο ίδιος ο Πούτιν να γίνει το ντοκιμαντέρ αυτό για την Ρουμανία. Και έμεινα άναυδος, διότι αυτά που έλεγα στο βιβλίο είδα ότι τα έλεγε όλο το ντοκιμαντέρ. Ένας Ρώσος, δηλαδή δεν το λέμε μόνο εμείς οι άνθρωποι που είμαστε Έλληνες. Από υπερηφάνεια αυτό θα πεις. Και το έλεγε Ρώσος αρχιμανδρίτης, σπουδαίος ερευνητής. Και όταν το διάβασα έκανε το σταυρό μου, έλεγα μα δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, όλα όσα βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη, όσα είναι πλούτος, σαν καπιταλισμός, ως ιδέα, οτιδήποτε, είναι όλα γεννημένα σε αυτή την όμορφη Ρωμανία, στο κράτος της Ρωμανίας. Και τελειώνω με αυτό. Το εξώφυλλο του βιβλίου λέει πολλά πράγματα. Μόνο το εξώφυλλο. Απ' τη μία μεριά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και απ' την άλλη είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος. Γιατί? Δεν το έκανα εγώ το εξώφυλλο. Εγώ απλά το είδα. Το εξώφυλλο το δημιουργικό το έχει κάνει ο κύριος Μακρύς. Τίποτα δηλαδή, ό,τι είδατε εσείς είδα και εγώ. Απλά το είδα. Βέβαια, είχαμε κουβεντιάσει πολλές φορές ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αυτός που δημιούργησε τις συνθήκες, γιατί όταν ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, έφτασε μέχρι την Ναζαρέτ, γύρω από όλα αυτά τα μέρη,
όπου διδάχθηκε η ελληνική γλώσσα και η Κοινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Και όταν βρήκε πάνω από 500 συμπτώσεις εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχουν συμπτώσεις στον Κύριο, είπα ότι οι δύο μεγαλύτεροι Έλληνες που είχαν τη μεγαλύτερη έκταση, αν πάρετε τους χάρτες δηλαδή και δείτε σήμερα προ Χριστού και μετά Χριστόν, θα δείτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος είναι οι δύο λαμπρότεροι Έλληνες στην ιστορία του τόπου. Άσχετα με λίγη που λένε ότι γεννήθηκε στην Αϊσόβα, στη σημερινή Σερβία ο Μέγας Κωνσταντίνος και διάφορες αηδίες που λένε. Διαβάστε εδώ να καταλάβετε τι είναι. Γιατί τότε δεν μπορούσε να πει επειδή γεννήθηκε στην Αϊσόβα όταν είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες και λες γεννήθηκε στο Σικάγο και άλλος όχι γεννήθηκε στο Μίσιγκαν, αφού ήταν ένα κράτος γενναίο, δεν κατάλαβα. Δεν σας βάζω στη νόημα δηλαδή πως πάνε να τα μπερδέψουν. Ελληνικά μιλούσε κλπ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις να απαντήσω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω κι εγώ λίγο, μια και θα είχαμε προχθές τον Άγιο Κωνσταντίνο και επειδή είπαμε και το Ιράκλειο Γεώργιο, και επειδή το μνημόνιο τώρα είπε ότι ο Παντρέα το ανακοίνωσε στις 23 Απριλίου του 2010, το οποίο ήταν η μέρα του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος Γεώργιος, αυτό που θα μας έχουν διδάξει, ήταν ο στυλοβάτης της Αυτοκρατορίας. Ψάχνουν πολλοί μέχρι σήμερα να δουν πώς διδάχτηκε, πώς εισήχθη στον Χριστιανισμό η Αγία Ελένη, η μητέρα του και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Εάν θα ψάξετε ιστορικά δεδομένα, δεν θα τα βρείτε. Υπάρχει όμως μέσα από την παράδοση μία αγιογραφία, την οποία κάποτε είδα και με παρεξένεψε, που δείχνει τον Άγιο Γεώργιο να διδάσκει την Αγία Ελένη και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Παραξενεύτηκα από αυτή την αγιογραφία και αναζήτησα να βρω τι έγινε, γιατί πώς τη συνέλαβε αυτή ο αγιογράφος. Το 303 λοιπόν στο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου διαπίστωσα ότι είχαν σταλεί τότε από τον Κωνσταντίο, τον πατέρα του Αγίου Κωνσταντίνου στη Δύση, ο γιος του Κωνσταντίνος και η μητέρα του Ελένη, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, στο Διοκλητιανό, στην αυλή του Διοκλητιανού, για να διαφυλαχθεί η ειρήνη μεταξύ των κρατών. Το διάστημα λοιπόν αυτό που βρισκόντουσαν εκεί ήταν θεατές και βίωσαν το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Και αν κρίνουμε από τα γεγονότα της εποχής, θα δούμε ότι εγώ είμαι πεπισμένος πλέον ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος ως έφηβος, ως νεαρό παιδί τότε, επισκεπτόταν στη φυλακή τον Άγιο Γεώργιο και έμαθε πολλά από αυτόν και η Αγία Ελένη. Γιατί από πού το συμπεραίνω αυτό. Όλοι οι αυτοκρατορικοί αυλοί είχαν ασπαστεί τον Χριστιανισμό εκτός από το Διοκλητιανό. Η γυναίκα, η αυτοκράτηρα τότε, η σύζυγος του Διοκλητιανού και οι τρεις στρατηγοί, οι οποίοι ήταν επικεφαλής τότε στην στρατιωτική ηγεσία της αυτοκρατορίας, για μας είναι Άγιοι. Τους αποκεφάλισε ο Διοκλητιανός την ημέρα που ο Άγιος Γεώργιος γκρέμιζε τα γάλματα από τον ναό του Απόλλωνα, λέγοντας, αποδεικνύοντας τον Αυτοκράτορα ότι δεν είναι αληθινός Θεός ο Απόλλων, τον οποίον τιμά και δοξάζει ο Διοκλητιανός, αλλά είναι ο Χριστός. Τότε η γυναίκα του Διοκλητιανού και οι τρεις στρατηγοί, πιστεύοντας ότι θα παρασύρουν ή θα μεταπίσουν, θα δώσουν τη δυνατότητα στον Διοκλητιανό να μετανοήσει και να δει την αλήθεια, είπαν μπροστά στον κόσμο, σε όλον, ότι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Αποτέλεσμα ήταν να τους αποκεφαλίσει και τους γιορτάζουμε τη γυναίκα του Διοκλητιανού, την Αγία Αλεξάνδρα, και τους τρεις στρατηγούς στις 22 Απριλίου, μία μέρα πριν τον Άγιο Γεώργιο. Γιατί δεν μίλησε ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, γιατί δεν αποκάλυψαν ότι αυτοί ήταν χριστιανοί. Δεν το αποκάλυψαν, ήταν έργο Θεού, του σταμάτησε μάλλον ο Θεός, γιατί θα γινόταν πόλεμος με τον Κωνσταντίο αν τους θανάτωνε και αυτούς. Ο Διοκλητιανός άλλωστε ήταν φιλοξενούμενοι και έπρεπε να τιμήσουν τη φιλοξενία. Δεν μίλησαν και γι' αυτό μόλις αναλαμβάνει τα ηνία της αυτοκρατορίας ο Άγιος Κωνσταντίνος,
με τον τρόπο είχε τα οράματα, το πρώτο που κάνει, είχε δει τη δυναμική της Ορθόδοξης πίστης, ήταν να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Το δεύτερο που κάνει, που θα ήταν πολιτικά, ήταν και πολιτικός ο Ηλίας, δεν βασίστηκε στο 95% του πληθυσμού του λαού της αυτοκρατορίας, οι οποίοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά βασίστηκε ως πολιτικός, από αυτό να το δείτε, στο 5% που ήταν οι χριστιανοί και όσοι είχαν απομείνει μετά τα μαρτύρια και τους διωγμούς. Αυτό είναι παράλογο, θα το λέγανε σήμερα. Όλοι κυνηγάνε ποιος θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους, ποιος θα έχουν την πλειονότητα, την πλειοψηφία του λαού. Εκείνος πήγε με το 5% και έκτισε μια αυτοκρατορία που κράτησε 1123 χρόνια. Σήμερα το συνδέω και αυτό και μου έδωσε τη δυνατότητα, ο Άγιος Γεώργιος, γι' αυτό παρουσιάστηκε στην Παναγία και τον έστειλε η Παναγία στην Ελλάδα. Γιατί γίνεται η ανασυγκρότηση και η ανασύσταση σιγά σιγά της Ρωμανίας. Θα επιστρέψουμε, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, με οποιοδήποτε τίμημα, θα μας τη δώσουν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, στην πόλη θα αναγκαστούν, θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε, στην πρωτεύουσά μας, στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη. Και θα το δείτε σύντομα να γίνεται αυτό. Αν έχετε ερωτήσει, εγώ αυτό ήθελα την παρέμβαση να κάνω. Στο βιβλίο αυτό που με πολύ χαρά το τυπώσαμε και το εκδώσαμε από του Ηλία του Καλλιόρα, θα δείτε ότι την ιστορία μας με διαφορετικό τρόπο, με τον αληθινό τρόπο, όπως πρέπει να μας τη διδάσκουν. Εγώ πιστεύω ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι το βιβλίο της ιστορίας στην εκπαίδευσή μας. Εγώ αυτό το πιστεύω και θα το δείτε γιατί έχει τις αλήθειες για τον ελληνισμό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, πολύ ευχαρίστω. Ορίστε. Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Πρέπει να ρωτήσω, εκεί συγκρίνει όλα τα γεγονότα, δηλαδή με την ανακοίνωση ότι θα βγουν καινούργιες ταυτότητες, που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι δεν θα προλάβουν για τα γεγονότα, ας πούμε, της πόλης των Αποφενάρων αυτό, και παράλληλα με την είσοδο των αλλοφύλων, των μουσουλμάνων, ας πούμε, βλέποντας για την ουσία μου ιστορικός φιλόλογος και σαν αναπληρώτρια της έχει πάρει ας πούμε ένας διορισμός Θήβα σε δομές φιλοξενούν στέλνουν τα παιδιά ας πούμε που είναι μουσουλμανάκια και τα ρητάσουν στα σχολεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό και ήδη γίνεται μια προσπάθεια ας πούμε ένταξης των τρίτων χωρών, των παιδιών και των Μεσάρα. Είναι ένα σχέδιο συναμοποίηση αυτό έτσι λέμε, το οποίο θα φρενάρει με αυτό το πράγμα μόνο. Σας είπα ότι και το είπε μέσα από την περιγραφή του ότι οι Έλληνες και η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο αυτού του διεθνούς σιωνισμού. Ως αποτέλεσμα έφυγαν οι συμπατριώτες μας με τα μνημόνια, έφυγαν γύρω στο 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Αυτοί όλοι θα ξαναγυρίσουν, θα αναγκαστούν από τα γεγονότα να γυρίσουν στην Ελλάδα. Θα είναι το ταξίδι τους πολύ σύντομο. Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο διαλύθηκε, έφυγε 1 εκατομμύριο, οι οποίοι είναι νέα γενιά. Φανταστείτε, 1 εκατομμύριο δεν θα έχουμε οικογένειες. Από αυτά τα παιδιά θα κάνανε οικογένειες εδώ. Θα είχαν από 2 παιδιά του κάθε οικογένεια, θα είχαμε 2 εκατομμύρια Έλληνες και τους στερηθήκαμε λόγω των μνημονίων. Και σε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε, μας φέρνουν τους λαθρομετανάστες. Και όχι μόνο τους εντάσσουν, αλλά τώρα τελευταία ακούμε και οι πρώτα θέλανε να κάνουν ελληνοποιήσεις. Τώρα ακούμε ότι δεν θα πάνε σε ελληνοποιήσεις. Γιατί θέλουν να προλάβουν πιο γρήγορα τα γεγονότα, θέλουν να δώσουν ψήφο στους λαθρομετανάστες. Δηλαδή να ψηφίσουν όσοι είναι εδώ και να μην ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί θέλουν να τρέξουν τα γεγονότα για να κρατηθούν στην εξουσία. Αυτοί που θέλουν να χτυπήσουν τον ελληνισμό στη βάση του. Να συμπληρώσω το εξής, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, να ξέρετε. Οι μουσουλμάνοι λοιπόν που ήρθαν στην Ελλάδα, έχει γραφτεί ένα άρθρο το 2001 από έναν γέροντα του Άγιου Όρους, τα πολλά που έχω δει, και είπε ότι ό,τι βλέπουμε σήμερα τα γράφει από τότε, ακριβώς. Πες το, πατήρ Θεόκλητος. Πατήρ Θεόκλητος είναι ο Γεωργιάτης, μια μεγάλη μορφή. Και όταν το διαβάζεις το άρθρο καταλαβαίνεις γιατί ο Θεός λόγω της αμαρτίας, λόγω της αποστασίας έρχεται λοιπόν και μας βάζει αυτό το εμπόδιο. Είναι πνευματική παιδαγώγηση, διαπαιδαγώγηση.
το άλλο που λέτε για τις ταυτότητες, όσο και να το τρέξω, Ιανουάριο θα φτάσει. Δεν προλαβαίνω πιο πριν. Ήμουνα στα κοινοβουλευτικά 11 χρόνια και ξέρω, χώρια τα εμπόδια θα βάλει ο Κύριος, θα πάει Ιανουάριο, αν το τρέξουν κανονικά, να κάνουν και τις ελοποιήσεις και όλα αυτά. Δεν υπάρχει Ιανουάριος. Δηλαδή ο Άγιος Παΐσιος, που δεν μιλά Άγιος Παΐσιος, όσοι νομίζουν μιλά Άγιος Παΐσιος, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν τους παρεξηγώ, και λένε και θαύματα. Δεν υπάρχουν θαύματα. Θαύματα για αυτούς που δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύει τι θαύματα. Θεός είναι θαύμα. Και από την άλλη μεριά, όταν λέει ο Άγιος Παΐσιος θα προλάβουν, δεν θα προλάβουν, διότι πλέον είμαστε μέσα στα γεγονότα. Θα έχουμε το ένα ημίχρονο σημά κοντά, που λέει ο Άγιος Παΐσιος, ημίχρονα τα λέει δύο από την Τουρκία. Το ένα θα είναι το μεγάλο γεγονός και το δεύτερο θα είναι η σύραξη των 2-3-4 ημερών. Αυτά δεν μπορεί να μην γίνουν. Δεν κάνει λάθος το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ. Πάμε σε άλλη ερώτηση αν έχετε. Εξομιλία θα πω. Το 1453 που έπεσε η Κωνσταντινούπολη τότε είχε τόσο μεγάλη αποστασία όσο υπάρχει σήμερα. Διότι τότε μας είχε πει ότι είπε μόνο στον κύριο σου λες ότι εκκλησιαζόταν ο κόσμος. Μου λέει ότι ο Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ θρήσκος. Δηλαδή, αν έπεσε η Κωνσταντινούπολη τότε, είχαν όλα αυτά που είχαν πει τα γεγονότα, τι έχει να γίνει τώρα. Κοιτάξτε, δείτε. Με τόσο μεγάλη αποστασία που υπάρχει. Θα το πω σύντομα. Το πρώτο κακό που συμβαίνει στην Αυτοκρατορία είναι με τη μάχη στο κλειδί το 2014, όταν ο Βασίλειος ο Β' Βουλγαροτόνος βγάζει από 99 άτομα και τα δύο άτομα τους Βουλγάρους και άφηνε ένα στους 100 και τους έβαλε πίσω τον άλλον και τους έστειλε όλους πίσω στη χώρα τους. Και ήρθε αυτός, μπήκε μες στο στάδιο, στο που κάναν τότε το θρίαμβο, δηλαδή το γύρο του θρίαμβου. Ο Θεός δεν το συγχώρεσε αυτό το Βασίλειο του Βουλγαροτόνου. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μεγάλη αμαρτία. Είναι πολλά. Εγώ θα σας δώσω ενδεικτικά. Δεύτερον, το 1452, την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνα, το Δεκέμβριο, 12 Δεκεμβρίου, όπως και σήμερα, έκαναν συλλήτρωγο γιατί είπε ο Κωνσταντίνος ο Δέκατος, ο Παλαιολόγος, παρότι δεν το ήθελε, μήπως και μας βοηθήσουν οι φράγοι, τα λαμόγια δηλαδή, όπως μας λένε εμείς, και εμείς λαμόγια τους λέμε αυτός. Έτσι. Μέχρι ακόμα περιμένει ο Κωνσταντίνος ο Δέκατος, δεν έχει πάει κανένας. Δεύτερο σφάλμα. Τρίτον, μπήκε η φεουδαρχία. Η φεουδαρχία είναι το χειρότερο σύστημα στη γη που εφευρέθηκε ποτέ. Γιατί τι κάνεις, παίρνεις ένα κομμάτι γης μεγάλο, μεγαλύτερο και μικρότερο, βάζεις έναν από πάνω, οπότε ξέρει πού κοιμάται ο καθένας, τι έκανε με τη γυναίκα το βράδυ, όλες τις λεπτομέρειες, τι ψηφίζει, τι κάνει. Οπότε ο φεουδαρχισμός καπέλωσε όλη την Ευρώπη. Και βάζαν λοιπόν τον βασιλιά πάνω από τους φεουδάρχες και αυτό το σύστημα της φεουδαρχίας έφτασε στην εποχή εκείνη που έπεσε η πόλη, γιατί η πόλη είχε μείνει σαν τη Λαμία τότε. Είχε μείνει 60.000 κάτοικοι στην τελευταία φάση. Μιλάω για τα τελευταία 5-7 χρόνια. Γιατί ο Θεός τους περίεκοπτε λόγω της αμαρτίας. Διότι τι έγινε, και τότε όπως και σήμερα οι πλούσιοι ήταν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο γράφω τις λεπτομέρειες. Μένεις άναυδος όταν λες πώς είναι δυνατόν. Μπήκαμε λοιπόν και στην τέταρτη αμαρτία. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά. Όπου δηλαδή πολλοί κόσμος αμάρτανε και μπήκε και αυτή η δυτικότροπη της τότε εποχής στάση. Το οποίο ο Θεός δεν το συγχώρεσε. Είναι κι άλλα, αλλά σας δίνω έτσι ένα κλίμα. Γι' αυτό και τους έδειξε και τα σημάδια τότε. Πριν πέσει η πόλη, τελευταίο μήνα γινόταν τρομερά πράγματα. Τα γράψει άρθρο με λεπτομερή τρόπο. Τι σεισμός. Δηλαδή όταν πήραν την Παναγία της Οδηγήτριας για την πάνε περίπου ένα μήνα πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης, η Παναγία, η πόνα, η Οδηγήτρια πέφτει μέσα στη λάσπη και προσπαθούσαν να τη σηκώσουν, δεν μπορούσαν. Σημάδια ατέλειωτα. Την ίδια μέρα κάνει σεισμό. Την ίδια μέρα γίνεται ο ήλιος, πώς το λένε, δεν έλαβε προς το απόγευμα. Χάθηκε. Το φεγγάρι χάθηκε. Δηλαδή υπήρχαν κάπου 10 φυσικά φαινόμενα τα οποία ακολούθησαν ότι ο Θεός τους έλεγε δεν μπορώ, είστε στη γενική αποστασία. Δηλαδή κοντά στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Δηλαδή όπως είμαστε σήμερα. Είμαστε. Αλλά οι Έλληνες όμως θα μας σώσει τώρα επειδή είμαστε οι περισσότεροι, η μεγαλύτερη πνευματική ομάδα πάνω στον ουρανό είναι οι Έλληνες. Σας το είπα και σας το ξαναλέω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος για τα μικρά παιδιά, για αυτούς πάνω και για τα αίματα των μαρτύρων. Πού θα πέσουν οι βόμβες. Εδώ είναι παντού Άγιοι. Παντού υπάρχουν Άγια Λείψανα. Και θα μας φυλάξει ο Θεός, διότι
Η τιμωρία της Ελλάδος ήταν από το 1453 μέχρι και λίγη σε 567 χρόνια, λέει ο Άγιος Αγαθάγγελος. Υπάρχουν και άλλες προφητείες και μάλιστα και ένα συγκλονιστικό γεγονός, αν μου το επιτρέψετε. Κάποια στιγμή, το 18, συμβαίνει το εξής γεγονός. Αυτό το γράφει ο ιερομόναχος Ισάκ ο Αγιορείτης, όταν γράφει για το βίο του Αγίου Παϊσίου. Όταν μαζί με τον Παπούλη είδαν έναν Ρώσο μοναχό και του είπαν εκείνα τα χρόνια του 50, και αυτά που περνάνε και ότι δεν μπορούν να προσκυνήσουν και όλα αυτά. Και λέει, άλλη είναι τιμωρία. Αυτοί πήγαν τον παρηγορήσουν και ανταπάντησε ο άλλος μοναχός, ο οποίος έμεινε 55 χρόνια στο Άγιο Όρος, και λέει, ναι, λέει, διότι όταν βάλαν φωτιά το 18 στους Αγίους Αποστόλους και ήταν 5.000 μέσα και τους κλείδωσαν οι Μπολσεβίκοι και τους έβαλαν φωτιά, ένας από αυτούς σώθηκε, ανέβηκε πάνω και σώθηκε. Και αυτός λοιπόν λέει την ιστορία στον συγκεκριμένο άνθρωπο και λέει, στη Ρωσία έβαλε 70 χρόνια ποινή ο Θεός, διότι εκείνη τη στιγμή που κλαίγαν τα μικρά παιδάκια εμφανίζονται οι 12 Απόστολοι και λένε, ο Θεός δεν μας επιτρέπει να σας σώσουμε. Και τους βλέπαν όλοι, και αυτός ο ίδιος που περιγράφει. Και η τιμωρία σας λέει θα είναι 70 χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι Άγιοι λένε στην Ελλάδα ότι είναι 77 το επτάκης. Όταν έγινε η ανάλυση και έκανα τα νούμερα, μένουν 3 χρόνια να τελειώσει η δική μας τιμωρία. Από το 1453 η τιμωρία μας, δηλαδή όπως ήταν 70 χρόνια, και τόσο έμεινε η Σοβιετική Ένωση, 70. Μετρήστε το να δείτε. 70 χρόνια, για εμάς ήταν 565 χρόνια. 66. Αυτή είναι η τιμωρία μας. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι πολύ πνευματικά τα θέματα. Υπάρχει μόνο ένας νόμος, το Θεό, ο πνευματικός νόμος. Είναι αυτό που βγαίνει τώρα. Δεν υπάρχουν νόμοι, ούτε πνευματικοί. Ένας νόμος του Θεού, ούτε υπάρχουν φυσικοί νόμοι. Στο βιβλίο το γράφω τόσο αναλυτικά που όσο και ο άνθρωπος αν θέλει να το καταλάβει, θα το καταλάβει. Να μην πω παραπάνω. Αυτό το ντοκιμαντέρ που λέτε το ρώσικο που είχατε δει, πώς λέγεται? Δώστε μου το κινητό σας και θα σας το στείλω με μήνυμα. Ή το email σας, θα σας το δώσω. Και επίσης, αυτές τις προφητείες τις γράφετε μέσα στο βιβλίο, λέτε για το... Αυτό το έχω γράψει σε άρθρο τώρα στην εφημερίδα που τρέχει, που κυκλοφορεί δηλαδή. Δεν μπορούσα να βάλω τότε πολλά, γιατί πολλοί δεν θέλουν τις προφητείες. Μαζεύω όλα αυτά, δηλαδή ό,τι σας λέω είναι όλοι οι Άγιοι μαζί, από το 311 μέχρι τώρα. Όσοι Άγιοι είναι πάνω από 100. Και δεν μιλάω τώρα για Αγίους, μιλάω για Άγιο Ανδρέα Διάχρηστον Σαλό, Άγιο Μεθόδιο Πατάρων, Άγιο Νείλο, του Διάχρηστον, ή μάλλον το πιο συγκλονιστικό από όλα που διάβασα, για να σας πάω σε ένα, είναι ο Άγιος Δανιήλ Εξαγαρινών. Μπέστε μέσα και διαβάστε τον Άγιο Δανιήλ Εξαγαρινών, το όραμά του. Και μάλιστα πήγε και στο Άγιο Όρος και βρήκα τον Γέροντα στην Ιερά Μονή του Διονυσίου, ο οποίος είναι ο διεθνολόγος του Αγίου Όρους, ο πατέρας Λεόντιος. Και πήγα λοιπόν στον πατέρα Λεόντιο και μου έκανε τα ταχύρυθμα μαθήματα, τα πνευματικά, γιατί το Χάρβαρντ δεν ξέρει τίποτα, οι Άγιοι ξέρουν, το Άγιο Πνεύμα. Και εκεί λοιπόν είδα ότι, για να μην σας κουράζω, τα γεγονότα όλα αυτά πάνε με τον πνευματικό νόμο, για να μην επεκταθώ τώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο γίνεται γιατί δύο χώρες αντιμάχονται, οτιδήποτε κάτι τέτοιο απλό, για να μην επεκταθώ. Είπαμε για την αποστασία που υπήρχε τότε και υπήρχε τιμωρία. Και υπάρχει και σήμερα αποστασία. Τότε δεν ήταν τιμωρία, ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Απλώς διαφύλαξε την αλήθεια, γιατί κινδύνευε η Ορθοδοξία τότε από τη Δύση και τον Παπισμό. Μην ξεχνάμε ότι είχαν παρισφρήσει και στην Κωνσταντινούπολη αρκετοί, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Παπισμός θα τους σώσει, και κάποιοι είχαν υπογράψει. Και αυτό που είπε την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνα έγινε στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη, έγινε Θεία Λειτουργία τότε και μνημονεύτηκε για πρώτη φορά ο Πάπας. Και γι' αυτό οι Κωνσταντινοπολίτες, αυτοί που είχαν μείνει πιστοί, πήγαιναν στους Αγίους Αποστόλους και δεν πήγαιναν στην Αγία Σοφία να λειτουργηθούν από τότε. Μετά από λίγους μήνες έπεσε. Σήμερα λοιπόν που κινδυνεύει πάλι η πίστη μας, όχι μόνο λόγω της αποστασίας, αλλά και λόγω του οικουμενισμού που πολλοί δεν του καταλαβαίνουν,
και είναι ένα παρακλάδι της νέας τάξης, ο Θεός, αν είσαστε βέβαιοι, θα παρέμβει για να διατηρήσει την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Αυτή θα είναι η παρέμβαση του Θεού που θα είναι καταλυτική. Τότε έγινε μέσα από τη σκλαβιά. Τώρα θα γίνει μέσα από την επιστροφή της βασιλεύουσας, η οποία θα καταστεί κέντρο και πάλι της Ορθοδοξίας. Σήμερα δεν είναι. Όπως λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πατριάρχης που εκδιώχθηκε το 1948, που τον έδιωξαν για να πάρει τη θέση του Αθηναγόρας. Ο Πατριάρχης ο Μάξιμος, σε μια επιστολή του, την οποία δημοσιεύουμε στο στήλο της Ορθοδοξίας, αναφέρεται πώς έγινε ο εκδιωγμός του και αναφέρεται ότι πώς η αίρεση, ο οικουμενισμός πλέον που αποτελεί την πανέρεση, εισήλθε μέσα στις τάξεις της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό δεν ανοίγει η χάλκη, τους τάκλειξε όλο ο Θεός για να μην διαδίδεται η αίρεση του οικουμενισμού. Θα φάνε και τώρα το κεφάλι τους. Αυτοί πιστεύουν ότι θα θριαμβεύσουν. Γίνεται στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης τα έσχη. Προχθές τιμήθηκε ένας παπικός αρχιεπίσκοπος για τα 50 χρόνια, λέει, αρχιερατείας του, και τον τίμησε πια η Θεολογική, η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Αυτή επέλεξε ακόμη να δημιουργηθεί και τμήμα Ισλαμικών σπουδών. Δίνει πτυχία δηλαδή σε Ισλαμιστές, σε χότζες. Δηλαδή έχει γίνει ένας αχταρμάς εκεί μέσα, οικουμενιστικός αχταρμάς, και όλα αυτά θα τα τελειώσει ο Θεός πολύ σύντομα. Θα παρέμβει πολύ δυναμικά. Γέροντας ασκητής λέει ότι θα γίνει γερό τράνταγμα. Και δεν το λέει τώρα, το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος παλιότερα από ό,τι με πληροφόρησα μετά, δεν το είχα διαβάσει αυτό. Το γέροντα Παΐσιο. Το λένε και άλλοι, ότι θα γίνει καιρό τράνταγμα, όχι μόνο στη χώρα μας, τράνταγμα, εγώ το λέω τράνταγμα μετανοίας. Να το περιμένουμε και να είμαστε σε εγρήγορση. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Όλοι αυτοί στο Άγιο Όρος, ας πούμε, μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Και τι γνώμη έχετε για τη μνήμη συγκεκριμένου, αν είναι η πιο γνήσια, ας πούμε, πάνω. Που πιστεύω ότι είναι η πιο γνήσια εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, αυτό το πράγμα είναι... όλοι μνημονεύουν, όλοι. Ακούστε να δείτε. Αν το πάρουμε πνευματικά, δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω και το αποφέρω. Αν το πάρουμε όμως κοσμικά, τι είδα και τι έχει, τι λέει και το βιβλίο, τι λέει η ιστορία. Σας το είπα και πριν, τώρα θα το πω λίγο πιο διαμορφωμένα. Ο σκοπός των φράγκων ήταν να μας διαλύσουν. Παίχτηκε λοιπόν το θέμα του ημερολογίου σε πολιτικό πλαίσιο, επίπεδο, φάσμα και αποτέλεσμα. Δηλαδή, δημιούργησαν αυτό το θέμα εκ του μη όντως ουσιαστικά, για να, σας είπα, να διασπάσουν την Ελλάδα τον κορμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και όχι μόνο, και η Ρουμανία. Η Ρουμανία του Τσαουσέσκου, επειδή η Ρουμανία φέρνει το όνομα της αυτοκρατορίας, κράτησε το όνομα, ζητήσαμε από τη Ρουμανία, και η Ρουμανία ακολουθεί το νέο ημερολόγιο, και μάλιστα με απόφαση του Τσαουσέσκου, που ήταν παιδί τους. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, παλαιό και νέο. Είπες για τη μνημόνευση στο Άγιο Όρος. Να ξέρεις ότι οι γέροντες στο Άγιο Όρος θεωρούν ότι όταν είναι κοντά σε έναν άνθρωπο, με τις προσευχές τους θα τον μεταπίσουν και θα μετανοήσει. Παλαιότερα, ας πούμε, με τον Αθηναγόρα είχαν διακόψει το μνημόσυνο για να τον βοηθήσουν να επανέλθει. Σήμερα με τον Βαρθολομαίο κάνουν το αντίθετο. Τότε δεν πέτυχε. Τώρα μπορεί να τον μνημονεύουν. Υπάρχουν μονές που θέλουν να διακόψουν το μνημόσυνο, να μην έχουν καμιά σχέση. Αλλά πιστεύουν ότι όταν κρατάνε έστω και αυτή τη μικρή επαφή, μπορεί να γίνει ένα θαύμα. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, ότι κάποιοι ακόμη διατηρούν τις σχέσεις. Βέβαια ο Θεός θα ανατρέψει πολλά πράγματα πολύ γρήγορα, γιατί θα είναι ισχυρή και τρανταχτή η παρέμβασή του. Εγώ το πιστεύω. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Το βιβλίο είναι μέσα σε προσφορά. Ό,τι όποιος θέλει μπορεί να το... Κρατήσαμε και μάλιστα χαμηλή την τιμή, να το πούμε και αυτό. Το αφήσαμε στα 10 ευρώ για να είναι προσιτό το βιβλίο σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.